επηρεασμό. Έλεγε όπως σου είπα. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Έχει ένα καφέ εκεί πέρα. Αυτός. Λοιπόν, επηρέασε. Α, το δούμε τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει. Στο 10 λεπτό γίνεται το κόρνερ, κεφαλιά έδειξε προς τα πίσω, προχάρισε το σουτ ο κ. Ζόπλος. Το χέρι ο πόνο στο σώμα του είναι ρε βλάκα διαιτητή. Στο 10 λεπτό του αγώνα ένα πράγμα υπέρ της ομάδας του Διαβολτσίου έγινε αυτό το κόρνερ, προσπάθησε για το σουτ ο Εμέκα. Η μπάλα βρήκε στο σημείο του πέναλτι. Ένα πέναλτι που ετοιμάζει να το εκτελέσει ο Βασίλης ο Αθανασόπουλος. Πρώτο, για να δούμε πώς παίρνει τα μεταφέρα. Ο Αθανασόπουλος εκτελεί. Είναι το 1-0 του δεύτερου διαβολίτσου. Ακριβώς στο 10 λεπτό. Να πανηγυρίσετε! Να σας δώσει κι άλλα! Όπως είπαμε, ήταν ο Βασίλης πολύ παίχτες. Αριστερά, για να δούμε αυτή τη φίλη. Ο Μουλιάκος έχει μια αντιδοχή. Και γίνεται το φάουλ. Ένα φάουλ από το Γελγέιρα, λάθος του Γελγέιρα. Άσχημη έξοδος του Μίτσιρα, όμως εκλέγεσαι όπως όπως με τον Καγιανά και με τον Παπαλικολόπλο. Αρκούλα δεν δούρξες για θέατρο, σέντρα, που ηθοποιάρα! Σε βαθιά παλιά η σέντρα του Σεντεμέτε για τον Διαφάνε, σε χωρίς εκλογή. Έχουμε το φάγμα του. Για να λοιπόν πέγει με τραφόρα ο Γεωργιόπουλος. Πάσα έδωσε και γκολ. Ο Βασίλης ο Αθανασόπουλος έκανε το 2-0. Ακριβώς στο 44. Κάνει το 2-0 και κάπου ρόπι γυρίζει πίσω την πάρα στον Αθανασόπουλος. Παύλο! Μπάλα και πέρασε και κέρδισε ο Γεωργιόπουλος από δεξιά, γίνεται η σέντρα και φαλά του Διαβολτσιόλα προς το κουλουά της περιοχής. Εκτελέστηκε αυτό πάνω στο τείχος η μπάλα, πήγε να επιστρέψει να την γυρίσει την μπάλα ο Σαπάνη, όμως δεν την γύρισε σε στην περιοχή σου. Πάλα στο τείχος, τώρα Κυριαζόπουλος από το σημείο το φάουλ για να δούμε αυτή την ευκαιρία από τον Κυριαζόπουλο. Μακριά παλιά, κεφαλιά! Το φάουλ το Μίτσιλα στο εκτελεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει όμως σήμερα από την περιοχή και πάλα γίνεται το φάουλ με την περιοχή. Έπιασε κεφαλιά ο Κρεματικόπουλος. Για αυτό το σημείο έχουμε τη λήξη του τελικού. Λήξη του τελικού.